Δεν του στερώ το δικαίωμα του λόγου όπως ο κύριος Μεϊμαράκης προς εμένα. Λοιπόν, ο κύριος Μεϊμαράκης είπε ότι ο κύριος Γεωργιάδης είχε συμφωνήσει να πούμε ναι σε όλα. Θέλω λοιπόν να υπενθυμίσω ότι το καλοκαίρι εγώ με τον κύριο Μεϊμαράκη είχαμε μια σημαντική πολιτική διαφωνία. Είναι και ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους έχω κατέβει υποψήφιο σε αυτές τις εκλογές. Ο κύριος Μεϊμαράκης πρότεινε στην κοινοβουλευτική ομάδα και κέρδισε τελικώς την πλειοψηφία να υπερψηφίσουμε επί της αρχής το μνημόνιο Τσίπρα Καμένου. Εγώ είχα προτείνει να απέχουμε της ψηφοφορίας και να μπούμε μέσα μόνο μετά από σκληρούς πολιτικούς όρους που θα δέσμευαν τον κύριο Τσίπρα ως προς τον χρόνο εκλογών και ως προς την πολιτική σε σχέση με τους φόρους. Στη συνέχεια ο κύριος Μεϊμαράκης ακολούθησε κατά τις εκλογές μια πολιτική... Ναι, αλλά αυτό τώρα δεν είναι παρέμβαση επί προσωπικού. Μα βεβαίως επί προσωπικού, διότι είπε ότι εγώ είχα πει να συμφωνήσουμε σε όλα. Ενώ εγώ είχα πει να απέχουμε. Άρα δεν είναι σωστό αυτό που είπε ο φίλος μου ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Και βλέπετε γιατί πρέπει να γίνει, κύριε Χατζηνικολάου, το debate με τους τέσσερις. Για να αρθούν οι όποιες πολιτικές παρεξηγήσεις. Και να ξέρει ο Νεοδημοκράτης. Δεν είναι έτσι, κύριε Χατζηνικολάου, αν με ακούτε. Ναι, κύριε Μεϊμαράκη, σας ακούω. Δεν είναι έτσι. Γι' αυτό ακριβώς σας είπα, την απόφαση την πήρε το όργανο κατά πλειοψηφία. Σωστά. Με δική σας εισήγηση. Αυτό, κύριε Γεωργιάδη, εμένα δεν μ' αρέσει τώρα στην τηλεόραση. Απλώς είμαι υποχρεωμένος να σας απαντήσω, διότι εάν δεν πηγαίναμε έτσι, τότε ο κύριος Τσίπρας θα είχε το ευρωπαϊκό μέτωπο μόνος του, το ευρωπαϊκό γήπεδο, θα έκανε την εκλογή και θα έλεγε ότι εγώ έβαλα τη χώρα και η Νέα Δημοκρατία άφησε να πάμε στα βράχια και δεν γνωρίζουμε αν το αποτέλεσμα θα ήταν των εκλογών του Σεπτεμβρίου όπως λέτε. Ακούστε. Γιατί εγώ ισχυρίζομαι ότι είναι 28 και πλέον τα 100 γιατί ακριβώς υπερψηφίσαμε τη συμφωνία. Μην αντιδικήσουμε. Εγώ διορθώνω αυτό που είπατε. Εσείς είχατε τα επιχειρήματά σας, εγώ τα δικά μου. Ναι. Πάντως εγώ δεν είπα να συμφωνήσουμε σε όλα. Είπατε λάθος. Όχι, δεν είπατε να συμφωνήσουμε σε όλα. Θα είπατε να διαφωνήσουμε σε όλα. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας παρακαλέσω. Όταν είπατε οι ακραίοι του λαός, εννοείται και εμένα ως ακραίο του λαός να χαρακτηρίζω. Δεν είπα ακραίος του λαός. Τι είπατε? Είπα και όσοι ήρθαν από το λαός. Ωραία. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν ότι στο κόμμα μας και ξέρετε πόσο σας σέβομαι και προσωπικά. Αμοιβαίο. Ωραία. Εγώ. Και σας αποδέχτηκα κιόλας. Βεβαίως. Εγώ δεν θεωρώ ότι στο κόμμα μας έχουμε κάποιο ρίσκο επιχειρήσεων. Και έχετε κι εσείς κι εγώ όρια ανοχής. Μα βεβαίως. Ωραία. Αυτά τα οποία λέτε με προσβάλλουν και είναι χυδαία. Εγώ τι είπα? Προσπερνάτε τα όρια ανοχής. Που εγώ πρέπει η παράταξη να σας δείχνει και να σας σέβεται. Όχι εσάς, τον κύριο Βορύδη εννοώ. Α, ο κύριος Βορύδης, εγώ δεν είμαι υπερασπιστής του κύριου Βορύδη και αν θέλετε τη γνώμη μου... Τότε τι παρεμβαίνετε. Αν θέλετε τη γνώμη μου... Τότε τι παρεμβαίνετε. Θα σας πω γιατί. Το πρωινό ύφος και η πρωινή παρέμβαση του κύριου Βορύδη ούτε και εμένα μου άρεσε, ούτε και με βρίσκει σύμφωνο. Εφόσον είστε ο προνομιακός συνομιλητής του κυρίου Σαμαρά, του λέτε αύριο να διαψεύσει αυτά που είπε. Κύριε Πρόεδρε. Επειδή είστε προνομιακός συνομιλητής του λέτε. Εμένα είναι φίλο μου, κύριε Σαμαρά. Δεν τη Νέα Δημοκρατία. Εμένα είναι φίλος μου ο κύριος Σαμαράς. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα. Είναι φίλος μου ο κύριος Σαμαράς. Καληνύχτα σας. Και ήταν τιμή μου που ήμουν υπουργός του. Όπως και εσείς τιμή σας που ήσασταν πρόεδρος της Βουλής του, κύριε Πρόεδρε. Κύριε. Δεν είναι εχθρός μας ο κύριος Σαμαράς, κύριε Μεϊμαράκη. Όχι, δεν είναι εχθρός μας. Εχθρός μας είναι ο κύριος Τσίπρας. Ναι, ναι. Αυτό να το καταλάβει ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς το ξέρει, κύριε Μεϊμαράκη. Ναι. Δεν υπάρχει λόγο να στρέφεστε κατά κύριο Σαμαρά. Κάνετε λάθος. Αφού το ξέρει και εμένα... Αφού το λέω με σεβασμό, αφού το ξέρει, λάθος. Αφού το ξέρει και δεν με παίρνει εμένα τηλέφωνο και παίρνει εσάς, αύριο το πρωί που θα σας πάρει. Δεν παίρνει εμένα, κύριε Μεϊμαράκη, εγώ τον πήρα. Ωραία, εγώ μπορείτε να τον πάρετε αύριο όπως να κάνει μια διάψευση. Όπως μπορείτε να τον πάρετε και εσείς. Εσείς μπορείτε να τον πάρετε να κάνει μια διάψευση. Τώρα, δεν είναι λίγο παιδικό αυτό? Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ. Είστε ο κύριος πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο τον κύριο Σαμαρά πολύ, και να λύσετε μια παρεξήγηση. Δηλαδή, ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να κάνει τέτοιες διαρροές. Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι διαρροή του κύριου Σαμαρά. Δεν είναι διαρροή του κύριου Σαμαρά. Θα διαβεβαιώ ότι δεν είναι. Και να σας πω και κάτι. Ακούστε, κύριε Πρόεδρε. Εγώ έψεξα τον κύριο Τζιτζικώστα. Έψεξα τον κύριο Τζιτζικώστα περισσότερο παντός άλλου για το σποτ. Και σας λέω ευθέως ότι βρήκα το σποτ του κύριου Τζιτζικώστα χυδαίο και του ζήτησα και να το αποσύρει.
Και έχετε απόλυτο δίκιο για το σποτ. Όμως το να κάνουμε μία πολιτισμένη συζήτηση οι τέσσερις υποψήφοι και να ξεκαθαρίζουμε τα πολιτικά θέματα, μόνο καλό θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Μα μιλάτε μόνο σας και αυτό δεν κάνει καλό στη Νέα Δημοκρατία. Σταματάω αμέσως. Ναι, αυτό λοιπόν που κάνετε τώρα δεν κάνει καλό στη Νέα Δημοκρατία. Ούτε και σε εσάς και σε μένα. Ναι. Αυτό θέλω να αποφύγω. Γι' αυτό δεν πρόκειται να μιλήσω. Δεν κάνει καλό ότι μπορούμε να δείχνουμε ότι μπορούμε να συζητήσουμε και να ξεκαθαρίζουμε τώρα. Μα να φωνάζετε για τον κύριο. Φώναξε ρε παιδιά, φώναξε. Είναι η φωνή μου με υψηλού τόνου. Μα κάνει καλό να φωνάζετε. Μα αλλάξω τώρα ότι ο νεοδημοκράτη που μα ακούει χαίρεται. Αυτό νομίζω. Ο νεοδημοκράτη χαίρεται αν κατηγορείτε εσεί τον κύριο Σαμαρά, νομίζω. Αύριο το πρωί πάρτε και τον κύριο Σαμαρά να του πείτε να κάνει τη δήλωση. Λοιπόν, εγώ να σα πω ένα τελευταίο. Ακούστε κύριε Πρόεδρε. Να σα πω ένα τελευταίο. Κύριε Χατζηνικολάου, προφανώς έχει τον κύριο Μημαράκη. Δεν είναι στη γραμμή ο κύριος Μημαράκης. Ωραία, εγώ θέλω να τονίσω κύριε Χατζηνικολάου. Και να κλείσουμε παρακαλώ. Ότι debate μπορεί να γίνει μόνο με τους τέσσερις και δεν μπορεί να γίνει με τους δύο. Γιατί αν γίνει με τους δύο, θα είναι σαν να προσπαθεί κάποιος να επιλέξει αντίπαλο για να αποκτήσουν προτέρημα στην κάλπη. Και αυτό δεν είναι ούτε ηθικός δίκαιο, ούτε σωστό. Μάλιστα. Να γίνει συζήτηση με τους τέσσερις. Να βάλουν και ό,τι κανόνες θέλουν. Σας ευχαριστώ, να κύριε Γεωργιάδη. Όλα τα ζητήματα και να πάμε παρακάτω. Ευχαριστώ Εντάξει. και τον κύριο Γεωργιάδη και τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μεϊμαράκη. Είναι αξιοσημείωτο πάντως. Πιο πολύ από όλους ευχαριστώ τον κύριο Σταθάκη για την ευγένεια και για την υπομονή του σήμερα. Αλλά ήρθε έτσι το πράγμα.